Ο 53χρονος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος, ο 57χρονος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος και ο 52χρονος Μητροπολίτης Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμος αποτελούν το τριπρόσωπο που καταρτίστηκε μετά από μυστική ψηφοφορία σήμερα στη διάρκεια της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, οδηγώντας προς την τελική ευθεία της διαδικασίας για εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου. Η σύνοδος έγινε υπό την προεδρία του Μητροπολίτη Λάμπη, Ιβρίτου και Σφακίων Ειρηναίου, ενώ όπως ανακοινώθηκε, το τριπρόσωπο εστάλει απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και γνωστοποιήθηκε στην ελληνική κυβέρνηση. Το τριπρόσωπο που προέκυψε μετά από μυστική ψηφοφορία αποτελείται από τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κύριο Ευγένιο με 7 ψήφους, Κισάμου και Σελήνου κύριο Αμφιλόχιο με 7 ψήφους και Πέτρας και Χερονήσου κύριο Γεράσιμο με 5 ψήφους. Οι διαδικασίες εκλογής νέου Αρχιεπισκόπου ξεκίνησαν μετά την απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να κατατάξει στους εφησυχάζοντες ιεράρχες τον Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίο. Μετά τη διαδικασία κατάρτισης του τριπρόσωπου, αναμένεται το πιθανότερο στην Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου του μήνα Ιανουαρίου να υπάρξει η εκλογή Αρχιεπισκόπου από το συγκεκριμένο τριπρόσωπο, ενώ αμέσως μετά, ανάλογα με το ποιος θα επιλεγεί, θα ανοίξει η διαδικασία πλήρωσης της θέσης νέου Μητροπολίτη στη Μητρόπολη από την οποία θα προέρχεται ο νέος Αρχιεπίσκοπος, μια διαδικασία εκλογής με ομοίως αρκετές δυνατές υποψηφιότητες. Η Εκκλησία Κρήτης απέστειλε αυθημερών το οσάνο τριπρόσωπο στην αυτού Θεοτάτη Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομέο και το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τα περαιτέρω και στη συνέχεια το γνωστοποίησε στην ελληνική κυβέρνηση σύμφωνα με τον νόμο. Ηράκλειο, 28 Δεκεμβρίου 2021, εκ της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης. Η διαδικασία της ψηφοφορίας δεν διήρκησε σήμερα περισσότερο από 1,5 ώρα, καθώς όπως φάνηκε οι συσχετισμοί είχαν ήδη διαμορφωθεί πριν την ψηφοφορία. Με βάση αυτή ισοψήφισαν με 7 ψήφους ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος και Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ενώ το τριπρόσωπο συμπλήρωσε με 5 ψήφους ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμος. Αίσθηση πάντως προκάλεσε το ότι ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας, που θεωρούνταν ως ένας από τους πιθανότερους εντός του τριπρόσωπου, έλαβε μόνο 3 ψήφους και βρέθηκε εκτός. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης ανακοινώνει στον Ιερό Κλήρο, τις μοναστικές αδελφότητες και τον ευσεβή κρητικό λαό ότι συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 με μοναδικό θέμα την κατάρτιση του τριπροσώπου για την εκλογή Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Από την ψηφοφορία μια πρώτη ανάλυση δείχνει ότι για τους 2 Μητροπολίτες με τις περισσότερες ψήφους, τον Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιο και τον Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιο, ψηφίστηκαν από όλους, πλην ενός, συμπεριλαμβανομένης και της ψήφου που έδωσαν ο καθένας ως Μητροπολίτης στον εαυτό του, ενώ στην περίπτωση του Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμου, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου, ψηφίστηκε από άλλους 4 ιεράρχες και δεν ψηφίστηκε από 3. Η κατάρτιση τριπροσώπου από την Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης, ανεξαρτήτως των ψήφων που έλαβε ο καθένας, δεν είναι πάντως δεσμευτική για την τελική επιλογή στη θέση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης για τη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ωστόσο, με δεδομένο ότι οι ηλικίες και των 3 είναι κατά προσέγγιση κοντά, αυτό που ίσως παίξει ρόλο σε αυτό το κλίμα ηλικιακής ανανέωσης στην Εκκλησία Κρήτης, ίσως να είναι αυτή τη φορά η γεωγραφική καταγωγή του νέου Αρχιεπισκόπου, με δεδομένο ότι οι 2 προηγούμενοι Αρχιεπίσκοποι προέρχονταν από τη Δυτική Κρήτη. Σημειώνεται ότι ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος υπήρξε πριν την εκλογή του πρωτοσύγγελος του Αηδήμου Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονήσου Νεκτάριου, τον οποίο μετά την κοίμησή του διαδέχθηκε ο Μητροπολίτης Γεράσιμος, που επίσης βρίσκεται στο τριπρόσωπο. Ο δε Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος είναι ο ιεράρχης που πλήρωσε το κενό μιας εμβληματικής φυσιογνωμίας στα εκκλησιαστικά πράγματα της Κρήτης του Αηδήμου Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη.